Γιάννης Ράμπιας μαζί μας. Coach, δεν τα καταφέρατε σήμερα. Καταρχήν συγχαρητήρια, γιατί και οι δύο ομάδες μας χαρίσατε εμάς τους θεατές ένα χορταστικό παιχνίδι, θα έλεγα. Έκανες rotation, έβαλες νέα παιδιά. Να υποθέσω ότι είναι θέμα επιλογής και να το περιμένουμε και για την συνέχεια του πρωταθλήματος. Έβαλα νέα παιδιά από ό,τι είδατε να παίξουν. Έβαλα δηλαδή μια νέα εντεκάδα να ξεκινήσει το συγκεκριμένο παιχνίδι. Θεώρησα ότι είχε έρθει καιρός πλέον μετά από κάποιες αγωνιστικές να χρησιμοποιήσω και άλλα παιδιά. Εννοείται ότι δεν είναι μόνο αυτά τα 11 που παίζουν επί το πλήσιον κάθε φορά, είναι και άλλα παιδιά τα οποία πλαισιώνουν την ομάδα. Και είχε έρθει η στιγμή πλέον να τα βάλω και αυτά να παίξουν. Η ομάδα στάθηκε καλά. Δεν έχω παράπονο εγώ από την ομάδα. Παρόλο το αποτέλεσμα, η ομάδα ήταν στημένη πιστεύω καλά. Τα παιδιά δώσαν αυτό που μπορούσαν να δώσουν. Εννοείται ότι ο Πύργος ήταν πιο αποτελεσματικός και γι' αυτό πήρε και το επιθυμητό αποτέλεσμα. Πολύ σωστή νομίζω η τοποθέτησή σου και εμένα. Αυτή είναι η απόψη μου για το παιχνίδι. Χαίρομαι να βλέπω τον Άο Σερίφου σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια ότι έχει αποκτήσει ένα προσανατολισμό σαν ομάδα, ένα σχέδιο στο πώς επιτίθεται, στο πώς αμήνεται. Θέλω να μου πεις για τη συνέχεια του πρωταθλήματος, γιατί ξεκαθαρίζει η κατάσταση όσο προχωράμε. Μην ξεχνάμε ότι ήταν το πρώτο λεπτό, τελείωσε ο πρώτος γύρος την άλλη εβδομάδα κλπ. Εάν θα συνεχίζουμε να βλέπουμε αυτό το πλάνο που υπάρχει στην ομάδα. Κοιτάξτε, όλοι ξέρετε ότι η ομάδα φέτος έκανε κάποιες προσθήκες για να βελτιώσει την ποιότητά της με 4-5 παιδιά. Εννοείται ότι μέσα από αυτά τα παιχνίδια τα παιδιά θα βελτιωθούν, θα πάρουν παιχνίδια μαζί, θα μπορούν να βρίσκουν ο ένας τον άλλον. Υπάρχει ιδιαιτερότητα, όπως γνωρίζετε, ότι η μισή ομάδα είναι στη Σέριφο, η άλλη μισή είναι στην Αθήνα. Υπάρχει πάντα αυτό το χάσμα. Με τον Μάκη τον Ιωακιμίδη. Υπάρχει αυτό το χάσμα μεταξύ μας. Δηλαδή, εγώ τα παιδιά τα βλέπω δύο φορές τη βδομάδα, γιατί τον υπόλοιπο καιρό είναι στην Αθήνα. Αναγκάζομαι και εγώ πολλές φορές να πάω στην Αθήνα για να κάνουμε προπόνηση μαζί. Αλλά αυτό είναι ένα σημάδι το οποίο στην Α κατηγορία είναι αγκάθι για εμάς. Από εκεί και πέρα η ομάδα για τη συνέχεια πιστεύω ότι θα δείξει ένα διαφορετικό πρόσωπο, αν και έρχεται δύσκολο παιχνίδι με τον Αοσύρου. Είναι ένας υπολογίσιμος αντίπαλος για εμάς, δεν έχουμε ξαναπαίξει ποτέ μαζί, δεν ξέρουμε πώς παίζουν. Και θα παίξετε δύο συνεχόμενα παιχνίδια, είναι και το κύπελο. Είναι και το κύπελο, εννοείται. Εμείς θα στήσουμε την ομάδα όσο καλύτερα μπορούμε, παίζουμε στην έδρα μας, να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα και να προχωρήσουμε για να μείνουμε και σε βαθμολογία ψηλά. Σας το ευχόμαστε, να είστε καλά. Εδώ θα είμαστε να τα πούμε. Ευχαριστούμε, εννοείται, coach. Και σας ευχαριστούμε για την κάλυψη που κάνετε. Για να βλέπει και ο κόσμος εκτός Σερίφου την προσπάθεια που κάνει τα παιδιά του νησιού για να δώσουν χαρά και ζωή στον τόπο μας αυτούς τους δύσκολους μήνες του χειμώνα. Να είστε καλά, Γιάννη, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και εσείς.